Ματούλα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Να την πω την αλήθεια τώρα. Ο κόσμος αναζητούσε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν δεις και στο YouTube τα μηνύματα. Α, ναι. Πού είναι η Ματούλα, πού είναι η Ματούλα, πού είναι η Ματούλα. Τέτοια να μου λες. Ορίστε λοιπόν και η Ματούλα. Και λέω στο YouTube, διότι εκεί που βλέπουμε, ας πούμε, Κική Τζορτζακάκη, Μαρία Κανδεράκη, τι ωραίο το θέμα. Και η Ματούλα πού είναι. Ορίστε. Η Αγία Τριά τη εκπομπή. Μια μέρα θέλω να σα φέρω και τι τρει μαζί. Δεν ξέρω τι θέλω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε μία μαραθώνια εκπομπή. Ναι. Ωραία. Θα έχει το ενδιαφέρον του. Για να το σημειώσω στα του-ντου. Για να δούμε τρία μυαλά μαζί, ψυχολόγων, τι θα έχουν να πούνε, να μοιραστούν. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε και θα δανειστώ μία λέξη που άκουσα και μ' άρεσε πολύ και περιγράφει πλήρως αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Θα μιλήσουμε για το μεγάλο μας βάσανο. Για το μυαλό μας που συνεχώς επεξεργάζεται. Είναι σε λειτουργία, δεν ξέρω πόσο συνειδητή, αλλά είναι εκεί όλη την ώρα μοντεράκι. Αυτό που λέμε στο χωριό μου, overthinking. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για την υπερανάλυση, λοιπόν. Για την υπερανάλυση των σκέψεων. Θα δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό και λίγο θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με τη διάγνωση, να μας πεις τα συμπτώματα. Πρώτα απ' όλα, το κομμάτι με τις σκέψεις είναι ένας μύθος ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις μας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, τις σκέψεις μας δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ πριν, σκεφτόμαστε πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνειδητό, πολλές φορές εκεί που καθόμαστε, μπορεί να βλέπουμε τηλεόραση, μπορεί να είμαστε έξω με ένα φίλο για ένα καφέ και μπορεί να πετάγονται πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ άσχετα από το τι θα πάω να ψωνίσω, μέχρι ένα καταστροφικό σενάριο, μία αρνητική σκέψη. Άρα, είναι, λοιπόν, σαν, να είναι κάτι, σαν να δουλεύει και σε δεύτερο χρόνο ή να είναι κάποιος άλλος εκεί μέσα που κάνει τα το δικά του. Το μυαλό του. Μας, τις σκέψεις μας, δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Μπορούμε σε ένα βαθμό, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε απόλυτα. Γι' αυτό καμιά φορά όταν κάποιος μοιράζεται μαζί μας κάτι δυσάρεστο που σκέφτεται, του λέμε μην το σκέφτεσαι. Αυτό δεν έχει φυσικά κανένα αποτέλεσμα ποτέ. Ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος το να πει στον εαυτό του απλά σταμάτα να το σκέφτεσαι αυτό, ναι. Θα σταματήσει να το σκέφτεται. Ίσα-ίσα, είναι σαν να το βάζεις ξανά μπροστά σου. Συνήθως αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να καταπιέζουμε τις σκέψεις, να τις διώχνουμε, αυτές είναι σαν να σπρώχνουν με ακόμα μεγαλύτερη πίεση να βγούνε. Οπότε πετυχαίνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Άρα το ζητούμενο, και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι, οι σκέψεις δεν σταματούν επειδή απλά λέμε στον εαυτό μας σταμάτα να σκέφτεσαι. Υπολογίζει ότι παράγουμε γύρω στις 60.000 σκέψεις τη μέρα. Από φυσικού μας γίνεται αυτό. Συμβαίνει. Είναι κατασκευαστικό. Ναι, είναι κατασκευαστικό. Δεν είναι ότι κάτι κακό μας έχει συμβεί ή είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής ή τα πολλά ερεθίσματα. Όχι. Θα σου πω ότι μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών μετά στην πορεία κατασκευαστικό. Που αυτό μπορεί να δημιουργηθεί λόγω των εμπειριών ενός ανθρώπου. Υπολογίζεται λοιπόν ότι μέσα στη μέρα θα περάσουν 60.000 σκέψεις από το μυαλό μας. Πάρα πολλές. Τι γίνεται τώρα σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Περνάει μια περίοδο στη ζωή του που είναι πιο αγχωμένος ή ένας άνθρωπος που γενικά ο χαρακτήρας του είναι αγχώδης. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα δώσει παραπάνω σημασία σε σκέψεις που προηγούμενα μπορεί να περνούσαν από το μυαλό του και να μην έδινε κανένα ενδιαφέρον. Και γιατί τώρα φωτίζει εκεί? Γιατί μπορεί να είναι κουρασμένος. Μπορεί να είναι πεινασμένος, μπορεί να είναι πιεσμένος, μπορεί να έχει συμβεί, να έχει μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Και αυτή λοιπόν η αρνητική διάθεση μπορεί να τον κάνει να δώσει πολύ παραπάνω σημασία σε μια αρνητική σκέψη που περνάει από το μυαλό του, ενώ κάτω από μια άλλη περίπτωση να μην δίνει καμία σημασία. Για παράδειγμα, αύριο το πρωί έχω μια παρουσίαση, έτσι. Και συνήθως τα πάω καλά στις παρουσιάσεις, διαχειρίζομαι το άγχος μου και δεν έχω κοιμηθεί καθόλου καλά το βράδυ. Σου λέω το πιο απλό πράγμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, ενώ και πριν να περνούσε από το μυαλό του ανθρώπου ότι ξέρεις κάτι, μπορεί και να μην τα καταφέρω, αλλά δεν έμενε σε αυτό, δεν εστίαζε σε αυτό, έφευγε. Είναι σαν, φαντάσου, ένα σύννεφο που περνάει και φεύγει. Όντως όμως κουρασμένος, μπορεί να κολλήσει αυτή τη σκέψη, να εστιάσει. Και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία σκέφτονται οι άνθρωποι, που μπορεί να είναι πάρα πολύ αρνητικά, δεν ξέρω αν
Μπορεί, ας πούμε, καμιά φορά να μα έχει σκεφτεί ποτέ, ξέρω ότι μπορεί ξαφνικά να αρχίζεις να ουρλιάζεις, έτσι να χάσεις τον έλεγχο, να ουρλιάζεις ένα δημόσιο χώρο. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να το έχουν σκεφτεί πολλοί άνθρωποι. Όταν όμως υπάρχει ένας αγχωμένος άνθρωπος, μπορεί να το πιστέψει ότι μπορεί όντως να χάσει τον έλεγχο και να το εξελίξει το σενάριο αυτό, στο μυαλό του. Και αρχίζει έντονα και πιστεύει αυτή τη σκέψη. Και αρχίζει και πιστεύει ότι είναι αληθινή. Ξεχνάει ότι είναι απλά μια σκέψη και αρχίζει και την πιστεύει σαν είναι πραγματικότητα και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Όταν λέμε για υπερανάλυση, λοιπόν, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου εστιάζουμε στην κακή τη σκέψη. Και μία φέρνει την άλλη. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πες ότι είναι Παρασκευή βράδυ, ετοιμάζομαι εγώ να φύγω από το γραφείο μου. Πασιχαρίς, έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, θα βγω με φίλους και ξαφνικά την ώρα που πάω να κλείσω τον υπολογιστή μου έρχεται ένα email από το διευθυντή μου και μου λέει για παράδειγμα τη Δευτέρα το πρωί θέλω οπωσδήποτε να τα πούμε, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο. Και εκεί αρχίζει και γίνεται. Αρχίζει φυσικά και καρδιοχτυπώ. Τι έγινε, έκανα κάτι κακό, γιατί μου στέλνει τέτοια ώρα το μήνυμα, γιατί δεν μου το έστειλε πιο νωρίς. Τι συνέβη και προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου όλη τη μέρα τι ήταν αυτό που συνέβη και μπορεί να έκανα ένα λάθος και φτάνουμε πια την Κυριακή το βράδυ να είμαστε σίγουροι που έχουμε περάσει ένα βασανιστικό Σαββατοκύριακο, να είμαστε σίγουροι ότι θα απολυθούμε. Μα του λες, συγγνώμη, εδώ τώρα όλο αυτό και φεύγω από την υπερανάλυση και πάω σε ένα λίγο πιο μέσα, ένα βήμα πιο πίσω μέσα μας. Μου κάνει λίγο ότι έχω χτίσει ένα σενάριο στο οποίο έχω κάνει μόνο προβολές. Mm-hmm. Και έχω δημιουργήσει μία εικόνα για αυτό που θα συμβεί τη Δευτέρα, που βασίζεται μόνο στα δικά μου τα δεδομένα. Και ότι είναι προβολή όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν εγώ αισθάνομαι ότι δεν τα είχα πάει καλά στη δουλειά μου αυτή την εβδομάδα, ναι, όχι, θα με απολύσει, θέλω να μου κάνει παρατήσει. Αν αισθάνομαι ενδεχομένως ότι τα έχω πάει εξαιρετικά καλά αυτή την εβδομάδα, μπορεί να σκεφτώ ότι θέλει να μου πει μπράβο, ή θέλει να μου δώσει αύξηση, ή θέλει να μου κάνει προαγωγή. Και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Άρα η σκέψη μας θα πάει με αυτό που έχουμε μέσα μας. Η σκέψη μας είναι πολύ σωστό αυτό που, έτσι, ο τρόπος που το προσεγγίζεις. Αυτό πάντα έχει να κάνει και με την ιστορία του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή το τι κουβαλάει, το τι εμπειρίες έχει. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν αυτή η ίδια εμπειρία έχει ξανασυμβεί σε έναν άνθρωπο ξαφνικά να του στείλουν ένα τέτοιο μήνυμα και έχει την εμπειρία ότι μετά δεν συνέβη κάτι τραγικό, μπορεί να το επαναφέρει ότι να μωρέ και την άλλη φορά που έτσι ξαφνικά μου στέλνει ο διευθυντής μου ένα μήνυμα δεν έγινε κάτι. Ναι. Ή ακόμα και αν έχει γίνει, το ότι και τότε που συνέβη, εγώ κατάφερα και το διαχειρίστηκα. Το ίδιο θα καταφέρω και τώρα. Δηλαδή, βοηθάει η εμπειρία. Αλλά για να αξιολογήσουμε την εμπειρία μας, σημαίνει ότι σταματάμε αυτόν τον αυτοματισμό. Δηλαδή, καθόμαστε λίγο και αξιολογούμε. Αυτός λίγο είναι ένας τρόπος να διαχειριστούμε αυτή τη χιονοστιβάδα των σκέψεων. Γιατί όταν αρχίζει αυτή η λέλαπα, μπαίνεις μέσα, αρχίζει σε ρουφάει, σου δημιουργεί ένα έντονο άγχος και αυτό σιγά σιγά σε βυθίζει και μετά σε ακινητοποιεί. Ποιος μιλάει εκείνη την ώρα μέσα μας, οι φόβοι μας, οι ανασφαλιές μας, το άγχος μας, το στρες? Άκου να δεις, ένας από τους μηχανισμούς του μυαλού μας είναι να μας βοηθάει να επιβιώνουμε. Όλο λοιπόν αυτό πολλές φορές που κάνει είναι προσπαθεί να μας προστατεύσει. Σαν προσπαθεί, άμυνα, ας πούμε. Ναι, προσπαθεί να μας προειδοποιήσει, προσπαθεί να μας προετοιμάσει. Plan A, B, C, ναι, D, σε όλες τι περιπτώσεις. Τι θα γίνει στην περίπτωση. Είναι μία από τις λειτουργίες, είναι ένας μηχανισμός αυτός. Απλά ανάλογα την κατάσταση, τη συναισθηματική του κάθε ανθρώπου και του τι άνθρωπος είναι, αυτό μπορεί να. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο που του συνέβη αυτό την Παρασκευή και να νιώθει ένα άγχος μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό να μην τον ενοχλήσει, αυτό να πάει να βγει με τους φίλους του, να περάσει κάποιες καλές στιγμές, δηλαδή να το ενσωματώσει μέσα στο Σαββατοκύριακό του, να είναι εκεί δίπλα η αγωνία. Και μπορεί να έχουμε και έναν άνθρωπο που θα ακυρώσει όλα του τα σχέδια. Άρα δεν είναι αυτό. Οι σκέψεις, είναι το πώς μετά εμείς τις διαχειριζόμαστε και τις ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας. Πώς, εγώ δηλαδή, το ότι πρέπει να αναμένω μέχρι τη Δευτέρα για να δω τι θα γίνει, τι το κάνω τελικά αυτό, το αφήνω να με ακινητοποιήσει ή έχω και την ανησυχία, αλλά κάνω και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχω να κάνω. Αναγνωρίζω δηλαδή το άγχος μου, την ανησυχία μου, αλλά θα βγω.
θα προσπαθήσω να μιλήσω και για κάτι άλλο. Δεν θα βγω και θα αρχίσω να ρωτάω τους φίλους. Τι να με θέλει και την έχει. Τι να με θέλει, τι έγινε. Και συνεχίζω λοιπόν και το αναπαράγω και το τραβάω. Άρα θέλει μία μορφή εκπαίδευση όλο αυτό. Δηλαδή μου έρχεται η σκέψη, παίρνω το ερέθισμα, μπορεί και να μην πάρω και κανένα ερέθισμα. Ναι, μπορώ να κάθομαι στο καναπέ μου. Σκάει το συννεφάκι στον εγκέφαλο μέσα. Έχει τύχει, ας πούμε, ανθρώπους που έχω δει. Κάθομαι στο καναπέ και βλέπω τηλεόραση. Και ξέρω εγώ, πονάει ο αυχένας μου. Τι είναι αυτό, γιατί πονάω. Και ο άλλος που πονούσε εκεί πέρα μου είπε ότι τελικά του κάνανε διάγνωση. Λες να είναι κάτι. Και αρχίζει εκεί ένας εσωτερικός διάλογος που αρχίζει και σαν ντόμινο. Μία σκέψη φαίνεται και φτάνω τελικά. Να νιώθω ότι έχω διαγνωστεί, έχω διαγνώσει εγώ ο ίδιος τον εαυτό. Βιώνω όλο το συνέστημα. Ναι. Και αλήθεια, και είναι πάρα πολύ βασανιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που το βιώνουν σαν όντως εκείνη τη στιγμή να έχουν ξεκινάει από ένα ερέθισμα και μία σκέψη φέρνει την άλλη και φτάνουν να βιώνουν ότι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να σου πω εμένα τι μου συμβαίνει συχνά, μιας και σε έχω εδώ. Να μου τα πεις. Στο θυμό μου βγαίνει αυτό. Δηλαδή θα μου έρθει μία σκέψη ότι η ματούλα τότε μου είχε πει αυτό ή ξέρω εγώ γύρω από έναν άνθρωπο ή από μία κατάσταση που έχει κάπου μπει εκεί πίσω, την έχω βάλει, δεν την έχω λύσει και που με την παραμικρή ευκαιρία θα ξεπορήσει και θα έρθει μπροστά. Και θα αρχίσω να σκέφτομαι και θα αρχίσω να κάνω τα σενάρια μου και τον εσωτερικό μου διάλογο και θα λέει και η μία, θα λέει και η άλλη πλευρά. Που φτάνω μετά σε ένα σημείο. Έτοιμη να τσακωθώ με όποιον είναι μπροστά μου. Έχω βιώσει όλο αυτό το πράγμα ναι, και είμαι θυμωμένη. Και λέω, εγώ τώρα γιατί είμαι θυμωμένη. Ναι. Το βιώνεις με όλο σου το μα είναι. Αυτό είναι το ότι οι σκέψεις σαν σκέψεις δεν είναι πρόβλημα. Είναι, είναι μετά το δύσκολο, είναι το συνέστημα που μας δημιουργούν, η δυσφορία που μας δημιουργούν. Αυτό έχουμε να διαχειριστούμε και εκεί καλούμαστε να μην εμπλακούμε. Δηλαδή, στο συναισθηματικό τους κομμάτι. Όταν εσένα σου έρχεται αυτή η σκέψη, για παράδειγμα, και αρχίζεις και εμπλέκεσαι, γιατί όταν μπαίνεις στον εσωτερικό διάλογο, επιλέγεις να εμπλακείς. Τι μήνυμα παίρνει ο εγκέφαλός σου? Ότι όταν στο φέρνει αυτό και η Ανδριανή ασχολείται, άρα είναι χρήσιμο. Και άρα χρειάζεται, είναι ένα θέμα εδώ να επιληθεί και χρειάζεται να το ξαναφέρω. Μόνο όταν εσύ θα πάψεις, θα το αναγνωρίζεις, το συναίσθημα, ότι τώρα είμαι θυμωμένη ή υπάρχει κάτι εκεί που έγινε και με είχε θυμώσει και ίσως υπάρχει λίγο ακόμα, αλλά δεν εμπλέκεσαι συναισθηματικά σε αυτή τη σκέψη. Τότε σιγά σιγά θα πάψει να σε βασανίζει ένα γεγονός που μπορεί το ίδιο γεγονός να σε βασανίζει για πάρα πολύ καιρό. Ναι. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία να το αναγνωρίζουμε. Ναι, είσαι εδώ, αλλά δεν εμπλέκομαι. Να αρχίσω να μπαίνω σε αυτό τον εσωτερικό διάλογο. Αλλά αυτό, Ανδριανή μου, πρέπει να γίνει πάρα πολύ συνειδητά. Δηλαδή, ο άνθρωπος από αυτόν τον αυτοματισμό, γιατί ο εγκέφαλός μας επίσης λατρεύει τον αυτοματισμό, γιατί δεν είναι χρονοβόρος. Είναι σαν το αυτοκίνητο. Το μαθαίνεις, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι. Ναι. Για να αλλάξει ένας άνθρωπος όμως, χρειάζεται λίγο να κάτσει ήσυχα, να φύγει από αυτόν τον αυτοματισμό και να παρατηρήσει τη διαδικασία του. Το δηλαδή, μήνυμα στον εαυτό θα παρατηρήσουμε. Ναι, όταν εγώ αρχίζω να υπεραναλύω, τι κάνω συνήθως, πώς το διαχειρίζομαι αυτό, ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιώ για να βοηθήσω τον εαυτό μου, αυτές που χρησιμοποιώ με βοηθούν. Δηλαδή χρειάζεται λίγο να κάτσουμε να παρατηρήσουμε τη διαδικασία μας. Πώς το βιώνουμε. Και μόνο έτσι μετά είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Είναι η παρατήρηση σε κάθε τι το οποίο μας βασανίζει, μας μπουρδουκλώνει, μας εμποδίζει. Το επόμενο βήμα, για να γίνουμε και πρακτικοί. Παρατηρούμε λοιπόν τον εαυτό μας, πώς εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, πώς λειτουργεί. Τώρα δηλαδή που έχουμε πάρει το ερέθισμα από αυτή την κουβέντα και αρχίζουμε να ψηλιαζόμαστε ότι ναι μωρέ τελικά σημαίνει και σε άλλο κόσμο και αυτό που μου συμβαίνει. Yeah. Λέγεται υπερανάλυση και με ενοχλεί και δεν θέλω να το έχω αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει ότι είναι. Ωραία, θα με παρατηρήσω. Ας με αφήσω δηλαδή να το ξαναβιώσω μια-δυο φορές για να με παρατηρήσω. Δεν είναι τόσο πολύ να το βιώσω όσο να παρατηρήσω τι είναι αυτό που βιώνω. Δηλαδή να παρατηρήσω, ωραία, εγώ κάτσε ρε παιδί μου να δούμε, τώρα υπεραναλύω. Ωραία, τι είναι αυτό που κάνω. Παρατηρώ, για παράδειγμα, ότι συνεχίζω και μπλέκομαι μέσα σε διαλόγους. Αυτό με βοηθάει, όχι, φτάνω στο τέλος, να είμαι ακόμα πιο θυμωμένος, εκνευρισμένος και έτοιμος να αρπαχτώ. Άρα αυτή η τεχνική, αυτός ο τρόπος, εμένα δεν με βοηθάει. Άρα πάμε σε κάτι άλλο. Τι μπορεί να είναι αυτό? Κάτι που έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι
μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο είναι η απόσπαση της προσοχής. Δηλαδή, πολύ ηθελημένα ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, μία προσπάθεια, κάθομαι στο καναπέ και αρχίζω, σκέφτομαι, σηκώνομαι αμέσως. Ναι, και πάω και κάνω τα τζάμια. Ή πάω να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, διακόπτω τη ροή όλη αυτή που καταλαβαίνω ότι δεν με βοηθάει απολύτως σε τίποτα, τη διακόπτω και πάω και κάνω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ενεργό δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που κάποιους ανθρώπους τους βοηθάει. Πρόσεξε, ό,τι όμως τεχνική τρόπο λέμε, για να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος πρέπει να το επαναλαμβάνει. Δηλαδή, συνειδητά αυτό να το μπορεί κάνει. Να χρειαστεί για ένα διάστημα να το κάνει εκατομμύρια φορές mm-hmm. μες τη μέρα του. Αν, ας πούμε, πούμε ότι αυτός ο τρόπος τον βοηθάει. Μπορεί την άλλη μέρα να χρειαστεί να το κάνει μισό εκατομμύριο φορές. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται επανάληψη. Δεν πιάνουν αυτά με τη μία. Και μετά εκεί θα έρθει να εγκατασταθεί πάλι ο αυτοματισμός. Δηλαδή, θα έρθει ένα σημείο που θα ξεπηδάει η σκέψη, ακριβώς. Θα αρχίζει να πάει να γίνει ο περίεργος αυτός διάλογος μέσα. Δεν ασχολούμαι ναι, τώρα με αυτό. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Θα και κάνω εγώ κάτι άλλο. Αυτό... Ή θα το σταματήσω απλά. Ναι. Απλά. Ναι. Δεν σε φορά, δεν είναι αυτή η συζήτηση για σένα τώρα. Τέλος. Ναι, και αυτό, το ότι, και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Το αναγνωρίζω. Δεν λέω όχι. Είσαι εδώ, για κάποιο λόγο είσαι εδώ. Mm. Ή μπορεί και για κανένα λόγο. Αλλά αυτή τη στιγμή, πρώτον, δεν μπορώ. Θα με απολύσει τη Δευτέρα, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με αυτό. Δεν έχω να το κάνω κάτι αυτό. Ακριβώς. Εγώ αυτό που λέω πολλές φορές στους ανθρώπους που με επισκέπτονται, μίλα στον εαυτό σου φωναχτά. Σαν να είσαι ένας καλός γονιός του εαυτού σου. Τι ένας καλός γονιός φροντιστικός, τι θα σου έλεγε. Μπορείς να το κάνεις κάτι τώρα αυτό. Όχι. Τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να περιμένεις μέχρι τη Δευτέρα. Τι επιλογές έχεις, ή να κάτσεις να βουλιάξεις ή να προσπαθείς, ενώ εντάξει, δεν θα είναι το τέλειο Σαββατοκύριακο τη ζωή σου, θα έχει και την ανησυχία του, αλλά μπορείς και να μην το κάψεις εντελώς. Γιατί αυτό που έχει αποδειχθεί είναι το ότι δυσκολεύονται έτσι καταβάλλονται από τις σκέψεις τις αρνητικές άνθρωποι, τους καταβάλλει αυτό όταν δεν μπορούν να αυτορυθμίσουν το συναίσθημά τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Θα δεις καμιά φορά ανδριανοί ανθρώπους που δεν μπορούν να ρυθμίσουν την ένταση του συναισθήματός τους. Mm-hmm. Αυτούς, ας πούμε, που θυμώνουν πάρα πολύ. Ή που μπορεί και να χαίρονται. Δεν μπορούν να διαχειριστούν. Να θρύβονται. Ωραία. Οπότε, ένα βασικό πράγμα που έχει να κάνει ο άνθρωπος και σε αυτό μπορεί να εκπαιδευτεί, είναι να μάθει να ρυθμίζει το συναίσθημά του. Πώς το κάνει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να μάθει. Τι σημαίνει, με καθησυχάζω. Είναι μία ικανότητα στην οποία μπορεί να μην έχουμε εκπαιδευτεί από την οικογένειά μας, είναι όμως μία ικανότητα που μπορούμε να την αποκτήσουμε με Πώς εκπαίδευση. Με καθησυχάζω. Είμαι ένας άνθρωπος που θυμώνει πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Mm-hmm. Πώς θα με βοηθήσω να αναστείλω την ένταση αυτού του συναισθήματος αυτού που βιώνω. Όπως θα το έκανε ένας γονιός εκείνη τη στιγμή. Μου αναγνωρίζω ότι είμαι θυμωμένος. Μου αναγνωρίζω ότι έλα όμως λίγο να κάτσουμε εδώ. Αν όχι να ερημίσουμε, αλλά να κάτσουμε εδώ παρέα. Mm. Λίγο να το σκεφτούμε. Λίγο να του δώσουμε χρόνο. Μίλα μου λίγο γι' αυτό που νιώθεις. Μη βιαστείς να αντιδράσεις. Δηλαδή, ένα κομμάτι συναισθηματικής νοημοσύνης είναι το ότι οι άνθρωποι, όταν νιώθουν κάτι έντονο, δεν αντιδρούν αμέσως. Περιμένουν λίγο. Πάρε λίγο το χρόνο σου. Έλα να κάτσουμε λίγο εδώ. Θέλω να πάω, ξέρω εγώ, τώρα αυτή τη στιγμή να του τα πω, να γίνει χαμός. Ωραία. Θα το κάνουμε αυτό. Έλα όμως λίγο να σκεφτούμε. Κάτσε λίγο να το δούμε, ρε παιδί μου. Έλα να δώσουμε 5 λεπτά χρόνο. Να δούμε, θα νιώθεις και μετά από 5 λεπτά έτσι. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει αμέσως. Όμως είναι μια ικανότητα που όσο τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, στην αρχή μπορεί να του φαίνεται και λίγο περίεργο, έως αστείο. Ναι. Όμως, το ψεύτικο, ας πούμε. Ψεύτικο. Είναι το να ρυθμίζω όμως το συναίσθημά μου, είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική ικανότητα, την οποία ακόμα κι αν δεν την έχω αποκτήσει, μπορώ να την αποκτήσω, μπορώ εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου. Άλλοι έχουν πιο μακρύ δρόμο σε αυτό, άλλοι είναι πιο κοντινός ο δρόμος, είναι πιο εύκολος, αλλά μπορώ να την αποκτήσω. Με καθησυχάζω. Αν είχα έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή που με αγαπάει πάρα πολύ, τι θα μου έλεγε για αυτό που μου συμβαίνει. Mm.
πώς θα με καθησύχαζε, ναι, τι θα είχα ανάγκη να ακούσω. Και πολλές φορές τους προτρέπω να το λένε και φωναχτά αυτό. Ναι. Ή αν νιώθουν περίεργα, γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν περίεργα με αυτό, να το γράφουν σαν ένα διάλογο. Να το βλέπουν μπροστά τους με κάποιο τρόπο. Να το βλέπουν. Και εκεί μαθαίνει και αναπτύσσει ο άνθρωπος και μία εσωτερική φωνή, που είναι αυτή της συμπόνιας, της συμπάθειας, του καθησυχασμού. Γιατί είναι μια βασική ικανότητα το ότι μαθαίνω να μην ηρεμώ κιόλας. Ναι, γιατί συνήθως μπορεί να θυμώνουμε με το κάτι της που ξεπίδησε μέσα στο μυαλό μας ή να στεναχωριόμαστε ή ότι συνέστημα τέλος πάντων μη διαχειρίσιμο προκύπτει από αυτό και μας παρασύρισε κάτι. Και επιτιθέμεθα και στον εαυτό μας την ίδια στιγμή. Που άφησες πάλι τον. Που σε άφησες να παρασυρθείς σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ που ωραία θύμωσες, το λες. Που έκανες. Mm. Που... Δεν καταπιέζουμε ποτέ το συνέστημα. Ούτε το ενοχοποιούμε, το αναγνωρίζουμε. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι εντάξει. Ναι. Το πρόβλημα με αυτά πάντα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε και πώς πάμε και τα εκτονώνουμε. Και εκεί θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Όχι στο να μην νιώθει το συνέστημα, αλλά πώς θα το διαχειριστεί, τι θα το κάνει αυτό. Σωστά. Θα κάτσει λίγο να το περιμένει, θα κάτσει λίγο να το δει. Να το αναγνωρίσει πριν αντιδράσει, να το αναγνωρίσει. Ποτέ δεν ενοχοποιούμε κανένα μας συνέστημα. Και έχει αποδειχθεί επίσης επιστημονικά ότι όταν ένας άνθρωπος ονοματίσει πολύ καθαρά το συνέστημά του, που δεν είναι απλά είμαι καλά ή χάλια, θυμωμένος, γίνει πιο συγκεκριμένο. Είμαι θυμωμένος. Δηλαδή τώρα εγώ έχω απογοητευτεί. Mm. Συνήθως αυτόματα έχει αποδειχθεί ότι η ονομασία, το να ονομάσω το συνέστημά μου, κατευνάζει αμέσως το συνέστημα. Γι' αυτό και θα πρότεινα στους ανθρώπους, είναι πολύ σπουδαίο να αναπτύξουμε ένα πιο πλούσιο συναισθηματικό λεξιλόγιο που θα είναι πέρα από το καλά, άσχημα, χάλια. Υπάρχουν και άλλοι, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Η βεντάλια των συναισθημάτων, mm-hmm, είναι πολύ ωραία άσκηση αυτή, mm-hmm, να την κάνεις. Καθίστε να καταγράψετε πόσα συναισθήματα ξέρετε. Ναι. Στην πρώτη καταγραφή θα γράψετε 3. Σας βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Mm-hmm. Ελάχιστα. Και όσο αρχίζει να το σκέφτεσαι μέσα στις επόμενες ημέρες, αρχίζουν και ξεπηδούν και άλλες, mm-hmm, λέξεις που ταυτίζονται, mm-hmm, με συναισθήματα. Mm-hmm. Που και σε αυτό θέλουμε εκπαίδευση. Ναι, είναι ένας τρόπος. Μπορούμε λίγο. Πώς νιώθεις, παιδί μου, καλά. Δηλαδή, τι εννοείς. Νιώθεις... Με τον εαυτό μας είναι αυτή η εσωτερική. Είμαι, για παράδειγμα, θυμωμένος. Είμαι απελπισμένος. Είμαι ματαιωμένος. Και όταν πια εμείς θα μπορούμε να ονομάσουμε με ακρίβεια εννοώντας ότι που λέει, ναι, αυτό ακριβώς νιώθω, αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν το έχεις νιώσει ότι όταν ένας άνθρωπος αναγνωρίζει ακριβώς αυτό που νιώθεις, ησυχάζεις. Είναι σαν να απασφαλίζει, σαν να φεύγει, όχι απασφαλίζει, ναι, απασφαλίζει. Όλοι το έχουμε νιώσει, όταν καταφέρνει ένας άνθρωπος, ακριβώς. Γιατί το βλέπω μπροστά μου και ξέρω τι είναι πια, δεν είναι κάτι, ένας μαύρος καπνός πάνω από το κεφάλι μου που δεν με αφήνει να αναπνεύσω και να δω. Και για να καταλάβουμε τη χρησιμότητα αυτού, είναι καλό να σκεφτούμε όταν είμαστε μπερδεμένοι και έρχεται και ένας φίλος και μας κάνει έτσι μία σύνοψη και νιώθουμε ότι είναι πολύ συντονισμένος αυτό που νιώθουμε, ναι, πώς αμέσως από μόνο του αυτό έχει την ικανότητα να τακτοποιεί μέσα μας κάπως τα πράγματα. Γιατί καταλαβαίνουμε ακριβώς τι είναι αυτό που μας συμβαίνει, τι είναι αυτό που νιώθουμε. Γιατί πολλές φορές τον εκνευρισμό, όλο αυτό και τη δυσφορία, Ανδριανή, την δημιουργεί, το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς αυτό που νιώθουμε. Άρα λοιπόν, για μία ακόμη φορά, στο δικό μου το μυαλό καταλήγουμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο, καλό είναι τέλος πάντων, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας, όταν μας συμβαίνει, οτιδήποτε είναι αυτό που μας φέρνει, μας δημιουργεί μια σχετική δυσφορία, μια ανισορροπία. Ανδριανή μου, δεν γίνεται αλλιώς χωρίς να δώσουμε αυτό, χρόνο. Αυτό, δώσε λίγο χρόνο. Μην το παραπετάξεις, ούτε να το αφήσεις να σε παρασύρει, αφού βλέπεις ότι σε βγάζει από την ισορροπία σου και την, αυτό που θεωρείς εσύ, η ηρεμία, που θεωρείς ότι μια καλή κατάσταση συναισθηματική. Δώσ' του λίγο χρόνο. Δώσε στον εαυτό σου χρόνο να καταλάβεις τι σου γίνεται, να το αναγνωρίσεις, να δεις τι είναι αυτό το πράγμα. Το λένε υπερανάλυση, το λένε θυμό, το λένε οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Και μετά σιγά σιγά θα βρεις τον τρόπο να σε αγκαλιάσεις, φροντίσεις και να το πας λίγο παρακάτω. Ναι. Ωραία τα λέμε στη θεωρία, στην πράξη ναι, θέλει χρόνο όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Ένα πράγμα όμως που μπορώ να πω σίγουρα και από την προσωπική μου εμπειρία και από τη δουλειά, είναι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκπαιδευτεί, θέλει όμως υπομονή και επιμονή.
Έχει πάντα τα πισωγυρίσματα, έχει πάντα τις παλινδρομήσεις, έχει δύο βήματα μπροστά, μπορεί να είναι ένα πίσω. Όμως όταν είναι τόσο πυρηνικά ζητήματα, τα οποία μπορεί τελικά να μας εμποδίζουν την καθημερινότητά μας και από το να έχουμε μια ποιότητα ζωής, γιατί ένας άνθρωπος που βυθίζεται καθημερινά σε σκέψεις αρνητικές και ουσιαστικά ζει μέσα στο κεφάλι του και όχι σε αυτό που συμβαίνει στη ζωή του, δεν έχει ποιότητα ζωής. Εκεί λοιπόν αξίζει φυσικά να δώσεις χρόνο. Αυτό που μπορείς να διαθέσεις, αλλά δεν γίνεται χωρίς χρόνο. Να βγεις λίγο από αυτό το δοχείο της δυσφορίας που έχεις πέσει, να βγεις λίγο απ' έξω, να το αναγνωρίσεις και να δεις τι κάνω εγώ με όλο αυτό, τι μπορώ να κάνω, υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω. Μα του λες, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, για Ανδρία, την κουβέντα μου. Μας και γιατί τις κάνουμε όλες αυτές τις κουβέντες. Πρώτα απ' όλα γιατί έχω πολλές απορίες, ανησυχίες και αγωνίες και νομίζω και όλοι μας. Και γιατί μέσα από όλο αυτό θεωρώ ότι κάνουμε το καλό μας, το λίγο παραπάνω. Να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τον εαυτό μας, με πολύ καλή πρόθεση. Να είσαστε καλά, να κάνετε πάντα το καλό για σας, να κάνετε το καλό σας και να το ευχαριστιέστε. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο.